και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το φιλόξενο χώρο για να συνομιλήσουμε, νομίζω θα είναι μονόλογοι από ό,τι θα αποδειχθεί συνέχεια, να μιλήσουμε για μια από τις σημαντικές, φαντάζομαι, στα δικά μου μάτια, παγκόσμιες ημέρες υγειονομικού ενδιαφέροντος για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Έγινε γνωστότερη τις τελευταίες μέρες από πολλές δράσεις που κάνανε πολλές οργανώσεις και το ΚΕΘΕΑ στην πόλη μας. Ο Ιατρικός Σύμβουλος Καβάλας είναι πολύ χαρούμενος που σε αυτήν εδώ την δράση, σε αυτήν εδώ την επιστημονική ενημερωτική εκδήλωση συνεργάζεται με το ψυχιατρικό τμήμα, με τη μονάδα υποκατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, με το Κέντρο Καταπολέμησης των Ναρκωτικών του Νομού Καβάλας και με το ΚΕΘΕΑ της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης. Έχω μπροστά μου ένα δελτίο τύπου από το Σωματείο των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης Κρίσης Εξαρτησιογόνου Ιών που μιλάνε για τη σημερινή ημέρα με έναν ηρωνικό, θα έλεγα, τρόπο, 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα υποκρισίας. Εγώ θέλω να πω, τουλάχιστον από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου και το ίδιο φαντάζομαι και οι άλλοι που συμμετέχουν στη σημερινή επιστημονική εκδήλωση, ότι εμείς δεν υποκρινόμαστε. Εμείς κοιτάμε το πρόβλημα στην πραγματικότητά του και προπάντων κοιτάμε αυτούς που τους αφορά ακόμη περισσότερο με συμπάθεια και επίσης να μην ξεχνάμε και θα αναφερθεί από τους συμμετέχοντες στη συνέχεια κυρίως τις οικογένειές τους, τις μάνες τους και τους πατεράδες τους.